Στο σημερινό βίντεο θα αναφερθούμε στο κτύπημα απογιάντο. Όπως είναι γνωστό, δύο κτυπήματα υπάρχουν στην κιθάρα, το απογιάντο και το τυράντο, το μέσα και το έξω. Το απογιάντο είναι το κτύπημα, το μέσα δηλαδή, όπου το δάχτυλό μας χτυπάει τη χορδή και προσγειώνεται, σταματά στην αμέσως επόμενη. Όπως βλέπετε, χτυπώ τη χορδή και σταματώ στην αμέσως πιο επάνω. Αυτό ισχύει μέχρι την πέμπτη, γιατί στην έκτη ουσιαστικά δεν υπάρχει σταμάτημα. Ένα συνηθισμένο λάθος, θα ξεκινήσω από τα λάθη για να προχωρήσουμε στα σωστά, είναι ότι πάρα πολλοί χρησιμοποιούν το χέρι τους για το χτύπημα αυτό, δηλαδή κάνουν μια κίνηση κάτι μεταξύ δακτύλου και χεριού. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, γιατί στερεί πάρα πολύ την ταχύτητα μελλοντικά. Η κίνηση πρέπει να γίνεται με τα δάχτυλα αποκλειστικά. Στηρίζουμε το χέρι μας στην κιθάρα και χαλαρώνουμε από τον ώμο μέχρι και τον καρπό και προσπαθούμε να κάνουμε κίνηση σαν να περπατάμε. Δηλαδή τα γιώτα μη, το δάχτυλο γιώτα και μη, είναι ουσιαστικά τα δυο μας πόδια, τα οποία προσπαθούν να κινηθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό επιτυγχάνει ταχύτητα. Ίσως το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι μία άσκηση στο να μάθουμε να χτυπάμε εναλλάξ με τα δάχτυλα γιώτα μη πάνω στην πρώτη δεύτερη χορδή, κάνοντας κινήσεις αποκλειστικά και μόνο με τα δάχτυλα. Μόνο τα δάχτυλα. Τίποτα άλλο. Το υπόλοιπο χέρι θα είναι χαλαρό, καρπός μας, το χέρι από τον ώμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ, να είναι χαλαρό και να μάθουμε να κουνάμε μόνο τα δάχτυλά μας. Το δεύτερο σημαντικό είναι ο ήχος. Ο ήχος προέρχεται από ένα χτύπημα του νυχιού και της ψύχας και του δέρματος δηλαδή. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μία ελαφριά κλίση. Βλέπετε η γωνία είναι αμβλία. Δεν είναι ορθή. Μία ορθή γωνία θα μας δώσει ένα ήχο με υψηλές συχνότητες. Παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται και στην ηχογράφηση. Σε αντίθεση με το αν ακούγεται, υπάρχει μεγάλη διαφορά από το στο οι συχνότητες είναι περισσότερες, ο ήχος είναι πιο πλούσιος. Άρα λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να μάθουμε να κάνουμε κινήσεις πάντοτε εναλλάξ τον γιώτα μη μόνο με τα δάκτυλα, και το δεύτερο είναι να χτυπάμε με ελαφριά κλίση, με μια αυλή αγωνία δηλαδή ως προς τη χορδή, ακουμπώντας και τον ήχι και το δέρμα και τον ήχι και το δέρμα, ώστε να επιτύχουμε ένα καλό ήχο. Το απογιάντο γενικά είναι το εύκολο χτύπημα, το τυράντο είναι το πιο δύσκολο που θα αναφερθούμε σε επόμενο βίντεο. Εκείνο που έχουμε στο μυαλό μας είναι πάντοτε να κάνουμε κινήσεις εναλλάξ των δακτύλων και μόνο των δακτύλων και όχι του χεριού, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε μια κίνηση του χεριού πάνω κάτω και να αφαιρέσουμε ταχύτητα ουσιαστικά. Και το δεύτερο είναι να έχουμε ένα καλό ήχο. Ποτέ δεν στηρίζουμε τον αντιχειρά μας. Προσπαθούμε να μην το στηρίζουμε, δημιουργούμε μία πατηρίτσα, ένα μπαστούνάκι εδώ και ουσιαστικά μία εξάρτηση. Δεν πρέπει να έχουμε εξαρτήσεις στην κιθάρα. Ο τύχερας είναι ένα δάχτυλο πολύ χρήσιμο, θα το χρειαστούμε, οπότε καλό είναι να μην το χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν τεχνικές, ας πούμε στο φλαμένκο, που ο αντίχειρας παίρνει μία θέση πάνω σε μία χορδή, αλλά εμείς αρχικά δεν δημιουργούμε καμία εξάρτηση. Αυτά είναι έτσι, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες για το χτύπημα απογιάντο. Κάντε πολλή εξάσκηση σε ένα εναλλάξ χτύπημα, χτύποντας πλάγια για να έχετε καλό ήχο με δέρμα και νύχι και όχι μόνο νύχι. Κάντε πολλές φορές εξάσκηση εναλλάξ έτσι ώστε τα δάχτυλα να αρχίσουν να κινούνται σαν δύο πόδια ουσιαστικά που τρέχουν, για να μπορέσετε να αποκτήσετε ταχύτητα και έχετε έτοιμο το απογιάντο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.